Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV, Τετάρτη σήμερα, 18 του μήνα και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Το Υπουργείο Εργασίας επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στις δηλώσεις του δεσμεύτηκε για την πάταξη της υποδηλώμενης εργασίας, ενώ εξήγηλε τη λύση για τις συντάξεις κυρίας. Επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είχε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τον κύκλο των επισκέψεών του στα Υπουργεία. Ακολούθησε σύσκεψη μίας ώρας, μετά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δύο σημαντικές δεσμεύσεις. Αρχικά ότι η κυβέρνηση έχει κηρύξει πόλεμο ενάντια στην υποδηλωμένη εργασία και προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουν τα μέτρα τα οποία έχει λάβει το Υπουργείο Εργασίας. Το πρώτο αφορά τον πόλεμο τον οποίο έχουμε κηρύξει στην υποδηλωμένη εργασία. Θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό δραστικά. Όχι μόνο με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους, οι οποίοι γίνονται από τους επιθεωρητές εργασίας, τους οποίους θέλω και σήμερα και δημόσια να συγχαρώ για την αφοσίωσή τους στην αποστολή τους, αλλά και μέσα από ένα πλέγμα κινήτων και αντικινήτων θέλουμε να ενθαρρύνουμε την πλήρη απασχόληση. Αυτό σημαίνει αυξημένο υπεροριακό κόστος στη μερική απασχόληση, όπως νομοθετείται ήδη στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αλλά και μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 1η Ιουλίου του 2020, μόνο όμως για όσους βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η δεύτερη δέσμευση αφορά τις συντάξεις χειρίας, οι οποίες σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό στο τέλος του μήνα θα καταβληθούν αυξημένες στους δικαιούχους, και αυτό διότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα αυξηθεί από το 50% στο 70%. Λύνουμε επιτέλους την εκκρεμότητα την οποία κληρονομήσαμε όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Στο τέλος αυτού του μήνα 65.850 δικαιούχοι θα δουν τα ποσοστά αναπλήρωσης να πηγαίνουν από το 50% στο 70% όπως είχαμε δεσμευθεί. Στο τέλος του μήνα οι δικαιούχοι θα δουν επιτέλους τα ποσοστά αναπλήρωσης να πηγαίνουν από το 50% στο 70%. Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου, ενώ η Σαουδική Αραβία διαβεβαιώνει ότι η παραγωγή του θα επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην Ελλάδα τώρα οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παρά τους φόβους και τις ανησυχίες που είχαν διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες με την πετρελαϊκή κρίση στη Σαουδική Αραβία. Η υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού δημιουργεί βέβαια προϋποθέσεις για εκτόνωση των πιέσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διακύμανση των τιμών στο λιανικό εμπόριο δεν ξεφεύγει από τα συνήθεια επίπεδα, οπότε δεν θα επηρεαστεί η τσέπη του καταναλωτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η μέση τιμή της αμόλυβδης την Τρίτη διαμορφώθηκε στο 1,592 ευρώ το λίτρο έναντι 1,589 ευρώ τη Δευτέρα. Στη σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς καυσίμων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τόσο οι υφυπουργοί Γεράσιμος Θωμάς και Νίκος Παπαθανάσης, όσο και εκπρόσωποι διελιστηρίων, εταιριών εμπορίας και πρατηριούχων, επεσήμαναν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι μόνιμες επιπτώσεις θα υπάρξουν μόνο αν οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε συνεχή ανωδική τροχιά. Σημαντικό ότι επανερχόμαστε στην κανονική ροή. Λοιπόν, να πάμε στο μέτωπο της Νοβάρτης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία που σχηματίστηκε από την έρευνα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τις καταγγελίες πολιτικών και δικαστικών περί σκευωρίας. Θα συνδεθούμε με τον Μάκη Θεοδόση στην αίθουσα σύνταξης. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, για από μένα. Λοιπόν, η μία πληροφορία μετά την άλλη έρχονται σε αυτό το θέμα. Διαβιβάστηκε, είπαμε, η δικογραφία στην Νοβάρτη σήμερα με μυστικό τρόπο. Υποτίθεται δεν έχει διαρρεύσει κάτι προς τα έξω. Ωστόσο, κάποιες πρώτες πληροφορίες υπάρχουν.
Βεβαίως, να δώσουμε μια πληροφορία ότι ο φάκελος ήταν επί δύο μέρες στο γραφείο του πρώτου ορόφου, στο 164 γραφείο, απομονωμένος, και όλοι οι βουλευτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν χωρίς να πάρουν κανένα στοιχείο. Ο μόνος που μπορεί να πάρει στοιχείο, αντίγραφο δηλαδή, από το φάκελο είναι ο κατηγορούμενος, ο κάθε κατηγορούμενος, Αλεξάνδρα. Τώρα, τι διαραίουν? Διαραίουν το γεγονός ότι υπάρχουν βάσιμες καταθέσεις από τον κύριο Αγγελίο, ο οποίος κατηγορεί την κυρία Τουλουπάκη ότι έκανε παρεμβολές και καθυστερήσεις στο έργο της υπόθεσης και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Και επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, ξεκαθάρισε πώς έχει διαδικασία, ότι οι 30 βουλευτές θα καταθέσουν πρόταση που θα εξηγούν ακριβώς ποιον κατηγορούν και για ποιο λόγο. Θα υπογράψουν. Είναι σημαντικό να υπογράψουν αυτή την πρόταση. Ναι, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο τι έχει κάνει και ποιος, για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν το φάκελο. Ο φάκελος θα πάει μετά στην Επιτροπή, στην προανακριτική. Mm-hmm. Τα μέλη θα βγάλουν πόρισμα, αυτή είναι η διαδικασία, και μετά η Ολομέλεια θα αποφασίσει αν θα γίνει άρση της ασυλίας του κύριου Παπαγγελόπουλου. Μάκη Θεοδόση, περιμένεις λιγάκι να δούμε πριν από λίγο τη γραπτή ανακοίνωση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά δηλώνει, ανακοινώνει τη θέση του κόμματός του, που λέει ότι θα προτείνει τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, βγάζοντας από τον κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Ας δούμε ένα απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει, μια κάρτα, και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με τον τέος αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προτείνει την συγκρότηση ειδικής επιτροπής σε βάρος του τέος Πρωθυπουργού κ. Αλέξιου Τσίπρα. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή μιας υπεύθυνης πολιτικής παράταξης, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να αποδίδονται κατηγορίες σε πρώην πρωθυπουργούς παρά μόνο αν προκύπτουν αδιάσυστες αποδείξεις. Διαφορετικά δηλητηριάζεται η πολιτική ζωή του τόπου. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ουσιαστικά τη θέση και την πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας. Ούτως ή άλλως από χθες και με τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, αυτές οι πληροφορίες, οι φήμες είχαν γίνει εντονότερες. Μάκη Θεοδόση, τώρα το θέμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο σχετικά με το ρόλο του Ρασπούτιν. Ο κύριος Αγγελής έχει χαρακτηρίσει και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, σε ποιον αναφέρουν αυτή την ονομασία. Ωστόσο, χθες η τρίωρη κατάθεση της κυρίας Τουλουπάκη αναφέρεται με νέα στοιχεία το ρόλο του Ρασπούτιν από το αντίπαλο στρατόπεδο. Αλεξάνδρα, το νήμα της Νοβάρτης από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ μακρύ και θα ξετυλίγεται σιγά-σιγά. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι ο κύριος Αγγελής σήμερα, μάλλον χθες την κατάθεσή του, πρόσθεσε ότι η κυρία Τουλουπάκη έσκαβε στην ουσία τις έρευνες, τις δυσκόλευε και παραποιούσε τις εντολές. Mm-hmm. Επίσης, δεν κατονομάζει τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αναφέρει ότι είναι υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν. Αυτό στην ουσία τον στοχοποιεί, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος έχει αρκετές ρίζες και από τη δεξιά πλευρά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο στην αριστερή πλευρά, οπότε γι' αυτό ακριβώς και έχει αυτό το όνομα κωδικό Ρασπούτιν, ο οποίος Ρασπούτιν έλεγχε τα πάντα. Δεν έγινόταν τίποτα χωρίς τη δική του έγκριση, Αλεξάνδρα. Και μένει να δούμε αν θα μαζευτούν αρκετά στοιχεία για να στοχοποιήσουν πια και να αποκαλύψουν την ταυτότητά του. Μάλιστα, έχουμε και τις ανακοινώσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ πετάει το γάντι στη κυβέρνηση. Ακριβώς, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει δειλία, γιατί δεν τολμάει να έρθει σε καταμέτωπο σύγκρουση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον αφήνει εκτός κάδρου, όπως είπες. Mm-hmm. Και είναι προφανώς, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να γίνει αυτό, γιατί καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο δύο πράγματα. Πρώτον, να ικανοποιήσει τον κύριο Σαμαρά, που ήθελε να φτάσει το θέμα μέχρι τέλους, όπως είχε πει, στη Βουλή.
και δεύτερον, να μην φανεί ότι κάνει πολιτική δίωξη απέναντι σε ένα πολιτικό αρχηγό και να μην του δώσει το δικαίωμα να είναι ένας ήρωας, να γίνει ένας νέος Ανδρέας Παπανδρέου, όπως γνωρίζεις που είχε γίνει τις προηγούμενες φορές. Μάλιστα, είχαμε και δήλωση το πρωί του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, θα έχουμε εξελίξεις. Ούτως ή άλλως και την Παρασκευή ανοίγει και η συζήτηση για την ταγματική αναθεώρηση και θα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Μάκη Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μικρό επεισόδιο είχαμε το πρωί έξω από το συμβολιογραφικό γραφείο κατά τη διάρκεια πληστηριασμού πρώτης κατοικίας οικογένειας από το Μαραθώνα. Τη λύση έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης με προσωπική του παρέμβαση. Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια πληστηριασμού που αφορά την πρώτη κατοικία μιας οικογένειας από το Μαραθώνα. Σύμφωνα με την οικογένεια, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε πέρσι, καταστράφηκε το μαγαζί από το οποίο είχαν το μοναδικό τους εισόδημα, το οποίο βρίσκεται κάτω από το σπίτι τους που επίσης υπέστη ζημιές. Μάλιστα, από την πυρκαγιά έχασε τη ζωή και ο πατέρας της οικογένειας, υποκύπτοντας τα εγκάφματα που υπέστη. Τα χρέη έπνιξαν την οικογένεια, η οποία προσπάθησε πριν από λίγο καιρό να κάνει ρύθμιση. Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις που έλαβε, η τράπεζα τους ενημέρωσε ότι το σπίτι θα βγει σε πληστηριασμό. Δεν θέλουμε νοημοσύνη, δεν ζητάμε να μας τα χαρίσουν. Είμαι 35 χρονών, ο αδερφός μου 30, ο άντρας μου 36. Θέλουμε να μας δώσουν χρόνο να το ρυθμίσουμε, να μας κάνουν μια ευνοϊκή ρύθμιση και να μπορέσουμε να το σώσουμε. Θέλουμε νοημοσύνη, παιδιά. Θέλουμε βοήθεια, η πρώτη και μόνη. Τίποτα. Έχοντας στο πλευρό της το ΠΑΜΕ, η οικογένεια βρέθηκε το πρωί έξω από τα γραφεία που γινόταν ο πληστηριασμός και προσπάθησε να μπει σε αυτά, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Το θέμα πήρε διαστάσεις και τελικά, έπειτα από παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, ο πληστηριασμός σταμάτησε. Κατόπιν παρέμβασής μου στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ο συγκεκριμένος πληστηριασμός σταμάτησε. Δεν θα αφήσουμε μια τραγωδία να καταστρέψει μια οικογένεια. Ευχαριστώ την Ένωση για την άμεση ανταπόκρισή της και φυσικά την τράπεζα που την ανέστειλε, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κύριος Γεωργιάδης. Τέλος, καλό, όλα καλά. Να αλλάξουμε θέμα. Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε το πρωί σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Πέτρου Ράλι. Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα με ένα κλεμμένο πανάκριβο αμάξι αντίκα. Ένα απίστευτο περιστατικό πρωτοφανούς τρόπου ληστείας εκτελήθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στη συμβολή των οδών Κηφισού και Πέτρου Ράλι. Οι ληστές, που στο σύνολό τους ήταν 5, αφού έκλεψαν ένα αυτοκίνητο μεγάλης αξίας και συγκεκριμένα ένα Mustang, λίγο πριν τις 4 το πρωί εισέβαλαν στο κατάστημα σπάζοντας τη τζαμαρία και τα αλουμίνια. Χρησιμοποίησαν δηλαδή το αυτοκίνητο αδίκα ως ασπίδα για την είσοδό τους, όμως στην ουσία δεν κατάφεραν να αποκτήσουν όσα λάφυρα ήθελαν, γιατί μόλις ο συναγερμός άρχισε να χτυπάει, τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι το μόνο που κατάφεραν να αρπάξουν ήταν μερικά PlayStation. Στη συνέχεια έφυγαν από το σημείο, παρατώντας το αυτοκίνητο εκεί, καθώς απ' έξω τους περίμενε ένα φορτηγάκι. Σε πραγματικά απελπιστική κατάσταση βρίσκεται ο οδηγός της κλεμμένης αντίκας, ο οποίος σε δήλωσή του περιέγραψε τον τρόπο δράση των ληστών. Είναι δύο μέσα στο αυτοκίνητο και τους περίμενε άλλο ένα φορτηγάκι ανοιχτό με άλλους τρεις. Οπότε με το που μπήκε το αυτοκίνητο μέσα και έσπασε τα αλουμίνια. Βγήκαν οι άλλοι από τα φορτηγάκια, πήραν ό,τι μπορούσαν, θα φορτώσαν στο φορτηγάκι και φύγαν και όλοι μαζί. Σχετικά με το αυτοκίνητο, που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, υπολογίζεται ότι το κόστος αποκατάστασής του θα ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ. Μάλιστα, ληστεία παροδία. Να αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στην υπόθεση της 8χρονης Αλεξίας που πυροβολήθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο κεφάλι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Κατερίνα Καμπόλη, καθώς φαίνεται ότι η νεότερη εξέλιξη είναι ότι υπάρχει δικαστική απόφαση. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για την υπόθεση της 8χρονης Αλεξίας που μόλις το προηγούμενο Πάσχα πυροβολήθηκε από αδέσποτη σφαίρα, από μπαλωθιά στο χωριό της Θήβα. Ικανοποιημένη φαίνεται η οικογένεια που τόσο καιρό προσπαθεί να βρει λύση στο δράμα της μικρής που παραμένει καθελωμένη στο κρεβάτι. Πρόκειται λοιπόν για την απόφαση του πρωτοδικείου Θηβών που αποφάσισε τη δέσμευση της περιουσίας του 55χρονου άνδρα που πυροβόλησε. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσό που μπορεί να φτάσει έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται να διατεθούν αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε η μικρή να ταξιδέψει σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία για να δοθεί λύση στο πρόβλημά της, Αλεξάνδρα.
Μάλιστα. Ωστόσο, όσο αφορά το θέμα της υγείας της, παραμένει, είπαμε έτσι, σε κατάσταση... Ναι, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ούτε να κινηθεί η Αλεξάνδρα, δυστυχώς. Μάλιστα. Κατερίνα Καμπόλη, να σε ευχαριστήσουμε. 6 χρόνια πέρασαν από την ημέρα δολοφονίας του Παύλου Φίσα και σειρά εκδηλώσεων στη μνήμη του πραγματοποιήθηκαν χθες, ενώ για σήμερα είναι προγραμματισμένη αντιφασιστική πορεία. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Στα πρώτα λεπτά της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, ο Παύλος Φίσας δολοφονείται σε δημόσια θέα από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, ενώ έχει δεχτεί ήδη πολλαπλές επιθέσεις από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. 6 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και στο πλαίσιο αυτό η οικογένεια διοργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις και συζητήσεις τις προηγούμενες ημέρες, έναν αντιφασιστικό Σεπτέμβρη όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Με κεντρικό σύνθημα «Σιγά μη φοβηθώ» πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, συναυλία με πολλούς καλλιτέχνες από διάφορα είδη μουσικής, υπό το πρίσμα ενός κοινού στόχου, τη μάχη κατά του φασισμού. Οι εκδηλώσεις στη μνήμη του Παύλου Φίσα θα κορυφωθούν σήμερα Τετάρτη με την διεξαγωγή αντιφασιστικής πορείας που θα ξεκινήσει από το μνημείο του στο Κερατσίνι. Την πορεία στηρίζουν οι γονείς του Παύλου Φίσα, ενώ κάθε χρόνο συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι επιδιώκοντας να στείλουν ηχηρό μήνυμα ενάντια στο φασισμό. Πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φωριά που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η αντιφασιστική πορεία στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σωσό Χονδρογιάννη. Πώς κυλάει η πορεία, Σωσό? Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή σε συναγερμό βρίσκεται η αστυνομία όσον αφορά την περιφρούρηση και για να μην δημιουργηθούν επεισόδια, ενώ εκατοντάδες πολίτες βρίσκονται στο σημείο για να πάρουν μέρος στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Αλεξάνδρα, είναι η 5η επέτειος από την ημέρα που ο Παύλος Φίσα δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά. Πραγματικά η μητέρα του αδικοχαμένου μουσικού, η Μάγδα Φίσα, βρίσκεται στο σημείο. Μάλιστα πριν την έναρξη της πορείας κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο στην οδό Παύλου Φίσα και η μητέρα και ο πατέρας του. Και δεκάδες άνθρωποι σπέβδουν να τη σφίξουν το χέρι. Άλλωστε, η ίδια έχει κερδίσει το σεβασμό με την δημόσια στάση της την τελευταία μαύρη εξαετία της ζωής της. Αμέτρητοι φίλοι πραγματικά και συγγενείς τιμούν τη μνήμη του. Πλήθος κόσμου σπέβδει να δώσει το χέρι, όπως προαναφέραμε, στη μητέρα του Μάγδα Φίσα. Πραγματικά, Αλεξάνδρα, κυρία... Όπως βλέπουμε και εμείς στα πλάνα, Σωσό, ο κόσμος είναι αρκετός. Ακριβώς. Παρά τα έξι χρόνια από την ημέρα της δολοφονίας του, δεν υπάρχει εκείνη τις ημέρες της μνήμης του. Υπάρχει πάντα πάρα πολύ κόσμος που βγαίνει στο δρόμο. Πραγματικά είναι συγκλονιστική η εικόνα της μητέρας του. Θα μείνω σε αυτό, Αλεξάνδρα, στη μητέρα της μητέρας του Μάγδας Φίσας, η οποία πραγματικά φίλησε το μνημείο, στάθηκε συγκινημένη μπροστά του, όπως επίσης και πλήθος κόσμου, όπως ανέφερες και εσύ και από τις εικόνες που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Είναι η μάνα, περιμένει και δικαίωση. Φαντάζομαι δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση του δικαστηρίου για τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Έτσι ακριβώς, μια δολοφονία, Αλεξάνδρα, που άνοιξε τον ασκό του αιώλου πραγματικά για τη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Σωσό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν έχουμε κάτι που πρέπει να το πούμε, διακόπτουμε και πάλι. Να αλλάξουμε θέμα. Πτώση της θερμοκρασίας και ραγδαία επιδείνωση του καιρού από αύριο, 5η, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τα βόρεια με βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Τη θέση των υψηλών θερμοκρασιών θα πάρουν οι βροχές και οι καταιγίδες τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα μας, σύμφωνα με το δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απότομη θα είναι η αλλαγή του καιρού από αύριο, από τα βόρεια και συγκεκριμένα από τη Μακεδονία, και στη συνέχεια η κακοκαιρία θα εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα σταδιακά, επηρεάζοντας και την Αττική. Από την Παρασκευή μέσα μέχρι το απόγευμα και βράδυ,
Ωστόσο, η πτώση της θερμοκρασίας και το φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού δεν πρόκειται να κρατήσουν για πολύ, καθώς ήδη από το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Λοιπόν, στο μέτωπο της Πυρκαγιάς φαίνεται ότι πριν από λίγο είχαμε φωτιά στην Αχαΐα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, τι εικόνα έχουμε και τι ακριβώς, πού ακριβώς έχει ξεσπάσει φωτιά? Αλεξάνδρας, μια της τελευταίας στιγμής έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην περιοχή Φλόκα. Η φωτιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, δεν απειλεί οικισμό, ωστόσο βρίσκεται σε δύσφατο σημείο. Αυτή τη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 12 οχήματα, όπως και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη και η σημερινή μέρα, όπως και χθες. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η δράση της πυροσβεστικής. Μάλιστα, Κατερίνα Καμπόλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να αλλάξουμε θέμα. Στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδήλωση για την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας του ΠΑΜΕ Στοίχημα με την ΠΑΕΑΕΚ. Στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η εκδήλωση για την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας του οργανισμού με την ΠΑΕΑΕΚ. Μέγας χορηγός θα είναι το ΠΑΜΕ Στοίχημα και το λογότυπο του παιχνιδιού θα προβάλλεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στην επίσημη εμφάνιση της ομάδας. Η Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Α' Αντιπρόεδρό της, κ. Μινάλη Άνδρου, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο τεχνικός διευθυντής Ηλία Ήβιτς και αρκετοί ποδοσφαιριστές των Κιτρινόμαυρων. Χαιρετισμό απίφθινε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κύριος Ντάμιαν Κόου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτή τη συνεργασία. Η ΑΕΚ είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους και ιστορικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πως η ομάδα αυτή είναι το τέλειο τέρι για τον οργανισμό μας. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη σεζόν 2019-2020. Είναι μια όμορφη, μια ξεχωριστή μέρα σήμερα, όπως ξεχωριστή είναι και η σχέση της ΠΑΕΑΕΚ με την ΟΠΑΠ ΑΕ. Ο ΟΠΑΠ αποτελεί το σημαντικότερο στρατηγικό συνεργάτη της ΠΑΕΑΕΚ σε χορηγικό επίπεδο. Αποτελεί, από όποια οπτική γωνία και αν το δει κανείς, το ισχυρότερο θεμέλιο του χορηγικού μας προγράμματος. Η ΑΕΚ ως ιδέα και ιστορία πρεσβεύει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αθλητικό σωματείο. Όπως και ο ΟΠΑΠ αποτελεί κάτι ευρύτερο από μια κοινή ανώνυμη εταιρεία. Αυτό ίσως είναι και το βασικότερο συστατικό της διαχρονικά επιτυχημένης συνεργασίας μας. Και ο ΟΠΑΠ για πολλά χρόνια στηρίζει τον αθλητισμό της Ελλάδος. Αλλά στέκεται και δίπλα σε κοινωνία γενικότερα με σημαντικές δράσεις. Έχουμε η χορηγική μας συνεργασία να είναι επιτυχημένη και τη σεζόν αυτή και να συνεχιστεί και στο μέλλον. Με το ΠΑΜΕ Στοίχημα στη Φανέλα καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το κύπελο και να συμμετάσχουμε σε δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ευελπιστώ και φέτος στις συνεχόμενες διοργανώσεις να έχουμε τις ίδιες επιτυχίες. Στην εκδήλωση βρέθηκαν επίσης ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΟΠΑΠ ΑΕ, κ. Καμίλ Ζίγκλερ, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, ενώ από πλευράς ΑΕΚ παραβρέθηκαν ο προπονητής της ομάδας, Νίκος Κωστένογλου, και οι παίκτες Βασίλης Μπάρκας, Νέλσον Ολιβέιρα, Νταβίτ Σιμάο, Νίκλας Χούλτ και Μάριος Οικονόμου. Η χορηγική συνεργασία του ΟΠΑΠ, του κορυφαίου ομίλου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, και της ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχίζεται δυναμικά. Με σύμμαχο τον ΟΠΑΠ, η ομάδα της ΑΕΚ ξεκινά τις προσπάθειές της για επιτυχημένη πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στη μεγάλη απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 24 του μήνα θα συμμετέχουν και οι δάσκαλοι. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, Σωσό Χονδρογιάννη. Σωσό. Αλεξάνδρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην απεργία της 24ης Σεπτεμβρίου, όπως ανέφερες και εσύ, θα συμμετάσχουν καθηγητές και δάσκαλοι. Όπως ανακοίνωσαν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο μάλιστα φέρνει αλλαγές. Μεταξύ άλλων και στον συνδικαλιστικό νόμο, εκφράζουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, οι οποίες μάλιστα καλούν νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία, που μάλιστα έχει κηρύξει δηλαδή για τις 24 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέραμε. Πραγματικά το βασικό αίτημα αποτελεί απόσυρση του νομοσχεδίου και τονίζεται μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση ότι ο αφοπλισμός του συνδικαλιστικού κινήματος διευκολύνει την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων κατά των εργαζομένων και στην περιστολή των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε, αναφέρει η ανακοίνωση, και τα συνδικάτα μπορούν να ρυθμίζουν και να διαφυλάσσουν την εσωτερική τους λειτουργία στη βάση δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών που αποφασίζουν με αποφάσεις των οργάνων τους, Αλεξάνδρα. Μάλιστα, ούτως ή άλλως είπαμε είναι σε δημόσια διαβούλευση το αναπτυξιακό σχέδιο. Σωσό, και πριν κλείσουμε, ο Υπουργός Εσωτερικών δίνει παράταση και ενίσχυση στο πρόγραμμα Φιλόδημος για τους Δήμους της χώρας. Ακριβώς, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε γνωστή την υπογραφή της απόφασης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των 12 νέων Δήμων με 19 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα. Επιπλέον, ανακοίνωσε την απόφαση για συνέχιση όλων των προγραμμάτων που είναι ανοιχτά από το πρόγραμμα Φιλόδημος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει έμπρακτα την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπεγράφει σήμερα η απόφαση με την οποία δίνονται 19 εκατομμύρια, είναι η χαρακτηριστική ανακοίνωση. Μάλιστα, με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν να δημιουργηθούν οι νέες υποδομές και ο διοικητικός μηχανισμός για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να λειτουργήσουν κανονικά. Έτσι και αλλιώς, ούτως ή άλλως, όπως έχουμε προβάλει πολλές φορές και από το Δελτίο αλλά και τις αυτοδιοικητικές εκπομπές που κάνουμε, ο Φιλόδημος ήταν μια μεγάλη ανάσα για τους Δήμους. Πραγματικά ενισχύουν το έργο τους και ουσιαστικά ξεμπλοκάρει και πολλά προγράμματα λόγω της οικονομικής ενίσχυσης. Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, και ολοκληρώνοντας να σου αναφέρω κάτι το οποίο δήλωσε και ο κύριος Θοδωρικάκος, ότι είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και μάλιστα σε συνεργασία με τη νέα διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και με όλους βεβαίως τους δημάρχους που εξελέγησαν, γιατί προετοιμάζεται ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητα ζωής των πολιτών, το οποίο βέβαια θα ανακοινωθεί στην αρχή της νέας χρονιάς. Είναι κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Θοδωρικάκος, Αλεξάνδρα. Μάλιστα, Σωσό Χονδρογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε και για τις δύο πληροφορίες που μας έδωσες. Εμείς να κλείσουμε με μία ευχή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, που σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει την Τότεναμ στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ζωντανά στο attica.tv.gr. Γεια σας.